Coach, η ομάδα σας ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο σημείο του αγώνα, παρά τις δύο μεγάλες απουσίες του Jacobs και του Galloway. Ηρωική χαρακτήρισα την εμφάνισή σας. Στο τέλος όμως χάσατε με ένα πόντο, είχατε το shoot για την νίκη, δεν τα καταφέρατε. Κάνοντας εγώ την ανακεφαλαίωση, θα ήθελα πρώτα απ' όλα μια κουβέντα από εσάς για το πώς κύλησε το παιχνίδι, πώς το είδατε από τον πάγκο. Εντάξει, καταρχήν, όπως ξέρετε, ο Jacobs έχει ένα σοβαρό τραυματισμό και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση για να γυρίσει πίσω δυνατός. Για μας ήταν από την αρχή δύσκολο να παίξουμε χωρίς το βασικό μας point guard. Χθες είχαμε και το πρόβλημα τραυματισμού με τον Callaway. Καταλαβαίνετε ότι με δύο ξένους μείον, άσο και πεντάρι, ήταν δύσκολο. Ξέραμε ότι η ανόρθωση πιέζει πάρα πολύ τον guard. Ανταποκριθήκαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ήμασταν και για αρκετό χρονικό διάστημα, όπως είπες και εσύ, μπροστά. Αλλά στο τέλος, εντάξει, λεπτομέρειες, η κούραση, είδα μια άμυνα που δεν βγάλαμε, ένα σούτ που δεν βάλαμε. Εντάξει, θέλεις και λίγη τύχη, δεν την είχαμε. Απλώς εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου που βάλεψαν, συγχαρητήρια για την ανόρθωση. Όπως έχουν τα πράγματα, εμείς θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι και όπου μας βγάλει. Σήμερα ο Πόελ έδειξε ότι ακόμη και με ένα ξένο λιγότερο θα μπορέσει στα play-off να κάνει τη ζημιά. Αυτό είναι αλήθεια, κάτι που θεωρώ ότι είδαμε σήμερα. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Εντάξει, για μας στόχος μας είναι τα play-offs. Με όποιο ρόστερ και αν έχουμε, οφείλουμε στην ιστορία του Πόελ να παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Θα παλέψουμε όποιον αντίπαλο και να παίξουμε. Έτσι και αλλιώς δεν αλλάζει η βαθμολογική μας θέση, αλλιώς μέσα στην τέταρτη θέση regular season, και στα play-offs είναι ένα διαφορετικό προάθλημα. Θα μάθουμε από αυτά τα παιχνίδια που χάνουμε στις λεπτομέρειες. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε. Έτσι είναι το μπάσκετ. Συνεχίζουμε.